Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στις εικόνες. Απόψε έχουμε τη χαρά και την τιμή να σας υποδεχθούμε σε ένα νησί που υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα της ελεύθερης Ελλάδας το 1828. Ένα νησί που λατρεύουν Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες και διανοούμενοι από το 1960 μέχρι και τις μέρες μας. Ένα νησάκι που απέχει μόλις 40 λεπτά με το Δελφίνι από τον Πειραιά. Κυρίες και κύριοι, μαζί θα ταξιδέψουμε στη φοβερή και τρομερή Αίγινα. Ένα ταξίδι λοιπόν για αυτόν τον προορισμό έχει ξεκινήσει και είναι όλο δικό σας. Σκέφτομαι, τι είναι αυτό που κάνει την Αίγινα μοναδική? Το ότι είναι κοντά στην Αθήνα και τον Πειραιά? Η πλούσια ιστορία της? Τα γαλαζοπράσινα νερά της? Το φιστίκι, οι τοπικές γεύσεις, οι ψαροταβέρνες δίπλα στο κύμα? Το γεγονός ότι είναι ένα από τα πιο οικονομικά νησιά της Ελλάδας? Φίλοι μου, είναι όλα τα παραπάνω και άλλα πολλά κρυμμένα μυστικά που κάνουν την Αίγινα μοναδική. I think about me now and who I could have been. And then I picture all the perfect that we lived. Till I cut the strings on your tiny violin. My mind's got a mind of its own right now and it makes me hate me. I'll explode like a dynamite if I can't decide, baby. Είναι αλήθεια συναρπαστικό πως ένα νησί μπορεί να κρύβει στα σπλάχνα του ολόκληρη την ελληνική ιστορία. Μία ανάσα από το λιμάνι της Αίγινας, η Κολώνα και ο ναός του Απόλλωνα του 6ου αιώνα π.Χ. μας ξεκινάνε τη διήγηση πόσο σημαντικό ήταν αυτό το νησί από αρχαιοτάτων χρόνων. Μετά μία βόλτα στα στενά της πόλης, μας στέλνει στην εποχή της Ενετοκρατίας με τον πύργο του Μάρκελου, ενώ τα μεγάλα και μικρά αρχοντικά μας βάζουν στην εποχή του Καποδίστρια, τότε που η μικρή Αίγινα έγινε, το 1827 με 28, η πρώτη πρωτεύουσα της ελεύθερης και νεότερης Ελλάδας. Άρα η Αίγινα δεν είναι ένα απλό νησί, ίσως έτσι να νομίζαμε μέχρι τώρα. Με τις εικόνες θα αποδείξουμε ότι η Αίγινα δεν είναι μόνο για ένα γρήγορο μπάνιο, είναι πολλά περισσότερα. Το ρεπορτάζ ξεκινάει από το λιμάνι. Θα παίρναμε μία πρώτη γεύση του νησιού παρέα με ένα μαξάκι άλλης εποχής. Φίλοι μου, στην Αθήνα έχει 35 βαθμούς θερμοκρασία, κάψωνα δηλαδή. Είσαστε στη δουλειά σας, ταλαιπωρημένοι, στο γραφείο σας, όπου και αν βρίσκεστε. Θέλετε να σκεφτείτε πού να πάτε για μπάνιο, πού να πάτε να χαλαρώσετε μια ωραία παραλία, μια ωραία βόλτα. Σας έχω λύσει! Την καλύτερη κάλια μου λύση. Και την πιο σύντομη. Ακριβώς. Παίρνεις το καραβάκι και σε μια ώρα είσαι στην Αίγινα. Έχεις πάρει ένα πολύ ωραίο αμαξάκι
και κάνεις βόλτα πάνω στο λιμάνι με φόντο βεβαίως την πρωτεύουσα της Αίγινας, εδώ τη χώρα που βρισκόμαστε κι εμείς, και περνάτε απολύτως τέλεια. Δεν θέλετε καραβάκι? Μπορείτε να πάρετε και το δελφινάκι μόλις 40 λεπτάκια. ...1828-1829, απελευθερωμένη χώρα μας, ο Καποδίστριας αυτό το νησί επέλεξε να το κάνει πρώτη πρωτεύουσα της ελεύθερης Ελλάδος για ένα χρόνο, και μετά βεβαίως πήγαμε στον Άφλιο. Άλλοι λόγοι αυτή, πολιτική θα σας εξηγήσουμε άλλη φορά, αλλά είναι κάτι που ο κόσμος ξέρετε δεν το ξέρει, ότι έγινα, έχει ιστορία και βενετσιάνικη και αρχαία και νεότερη ελληνική. Έτσι δεν είναι? Και με λίγα λόγια το νησί συγκεντρώνει τους πάντες και τα πάντα μέσα στα τετραγωνικά του. Καταλάβατε κυρίες και κύριοι? Αυτή είναι η Αίγινα. Ακολουθήστε μας στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook και κερδίστε παράλληλα πλούσια ταξιδιωτικά δώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μπείτε στους διαγωνισμούς μας και κάθε εβδομάδα, εάν είστε ο τυχερός, θα κερδίσετε διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και ξενώνες σε όλη την Ελλάδα. Η βόλτα με το αμαξάκι είναι όλα τα λεφτά, διότι ιδιαιτέρως την ώρα του ηλιοβασιλέματος τα χρώματα είναι μαγικά. Ξέρεις Κάλια μου, εδώ ποιο είναι το όμορφο της ιστορίας? Ότι πολλοί καλλιτέχνες ήρθαν στην Αίγινα ακριβώς για αυτό το φως. Μετά τη βόλτα με το αλογάκι θα ξεκινάγαμε την Περατζάδα σε μια πανέμορφη παραθαλάσσια διαδρομή. Είχαμε φροντίσει να κάνουμε το ρεπορτάζ την ώρα του ηλιοβασιλέματος για να θαυμάσουμε τα υπέροχα χρώματα του ορίζοντα. Πιστέψτε με, για να καταλάβεις το νησί της Αίγινας πρέπει να το περπατήσεις. Σας ενημερώνω ότι η βόλτα που θα κάνετε στην παραλία θα είναι μια από τις ομορφότερες που έχετε κάνει σε ελληνικό νησί. Διότι, πολύ απλά, από τη μία μεριά έχετε ωραία σκαφάκια αραγμένα και από την άλλη έχετε αυτά τα κτίρια, τα διόροφα δίπατα θα τα πω εγώ, τα οποία είναι όλα βαμμένα στο χρώμα της όχρας και δίνουν το ξεχωριστό και το διαφορετικό στην Αίγινα. Έκοψα λίγο από το λιμάνι μέσα στα στενάκια για να σας δείξω και αυτό το κομμάτι της Αίγινας, το οποίο είναι παράλληλο με την παραλία. Εδώ έχουμε άλλη ατμόσφαιρα, έτσι. Εδώ έχουμε πολλά μαγαζάκια που πουλάνε από ρούχα μέχρι προϊόντα αλληλείας. Έχουμε, κοιτάξτε πόσο ωραία δρομάκια, κοιτάξτε λίγο. Απέναντι από το Σινετιτίνα, έτσι λέγεται, δεν φταίω εγώ, θα φτάσετε στον πύργο του Μάρκελου. Είναι αυτός εδώ. Αυτός εδώ ο πύργος μαρτυρά τα ενετικά χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όμως, ανήκε σε έναν οπλαρχηγό της ελληνικής επανάστασης. Είναι από τα πιο όμορφα και εντυπωσιακά κτίρια που έχει το νησί. Παρακαλώ. Είδατε τώρα στο ηλιοβασίλεμα πως τα χρώματα δίνουν εντελώς άλλη εικόνα στα κτίρια. Τι δεν ξέρετε για αυτόν τον πύργο? Όταν θα έρθετε στην Αίγινα θα το μάθετε όμως. Εδώ υπήρξε το πρώτο ταμείο του ελληνικού κράτους. Ο Καποδίστριας, επειδή ήταν ο πύργος άνω χειρωματικό έργο,
τοποθέτησε το σεντούκι με όλα τα χρήματα του ελληνικού κράτους εδώ πέρα μέσα. Αυτό το φως, αυτή η ώρα, είναι η ομορφότερη στην Αίγινα. Πέφτει ο ήλιος σε αυτά τα παλιά αρχοντικά που είναι βαμμένα όλα σε χρώματα, κεραμιδί, κόκκινο, κίτρινο, σε όλα τα χρώματα της γης δηλαδή, και κάνει, ρε παιδί μου, όλα τα κτίρια να φαντάζουν σαν μαγικά. Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα αυτήν την ώρα να κάθεσαι σε αυτά τα παραδοσιακά ταβερνάκια, σε αυτά τα καφενεία, και απλά να αφήνεις τον χρόνο να περνάει την ώρα που πέφτει ο ήλιος, την ώρα του ηλιοβασιλέματος. Οι ψαρότρατες Μανάβικα είναι άλλη μια εμπειρία στην Αίγινα. Είναι από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες του νησιού. Και εδώ θα δούμε τα περίφημα πλωτά Μανάβικα. Πουλάμε βεβαίως φιστίκια. Τι κάνουμε, καλά είσαστε? Τι γίνεται? Καλώς ήρθατε. Έχουμε τα φοβερά πλωτά Μανάβικα. Τις έγιναν. Πουλάμε τα πάντα. Πουλάμε τα πάντα, πουλάμε πολύ ωραία, πουλάμε χαμογελαστά, πουλάμε πολύ αγάπη. Είσαστε προφανώς η καλύτερη πολίτρια, διότι πρώτον χαμογελάτε, παίζει ρόλο αυτό στη ζωή, και δεύτερον και κυριότερον, αγαπώ αυτό που κάνω. Έχετε θετική ενέργεια. Έχω πάντα θετική ενέργεια. Το καίκι δικό σας, έτσι. Καπού του Γιώργη, του καπούς. Νομίζω πλωτά Μανάβικα έχει μόνο η Αίγινα. Η Αίγινα και κανένας άλλος. Όταν θα έρθετε εδώ, παιδιά, για να συναντήσετε. Self-service. Self-service, παρακαλώ. Ελάτε. Σούπερ ξενέρωτη. 700 γραμμάρια, 5 ευρώ σίκα, παίρνει εδώ η κυρία. Για αυτή την εποχή που έχουν αγοραστά 9 ευρώ το κιλό, πες. Στόλισε το. Ορίστε. Τα πες εσύ μόνη σου, τι να πω εγώ. Λοιπόν, και φτηνά είναι τα πλωτά Μανάβικα. Να, και ο κουβαλητής εδώ πέρα, της οικογένειας. Ο Γιώργος ο κακούς. Βάλω σύγκονα στην παππούτη. Γεια σας. Σλάβατο, γιατί δεν θέλει το φακό. Λοιπόν, πάμε, πάμε, να μην σας χαλάμε τη δουλειά. Φιλιά πολλά, γεια σας, να είστε καλά. Παρακολουθήσαμε και τώρα είχαμε πάει μονοβασιά και πήγαμε στον Εντικό που είχατε μπει, κάναμε μπάνια στην πλήτρα. Τα είπα καλά. Τα πατάφατε πολύ καλά. Αυτό λέω. Παιδιά, συμφωνείτε. Τρελαθήκαν τα παιδιά. Το ρεπορτάζ είναι σωστό. Σωστότατο. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, παιδιά, αυτή είναι η Αίγινα, αυτοί είναι οι άνθρωποι της, απλοί άνθρωποι. Σας υποδέχονται με το χαμόγελο. Οι τιμές είναι πανφθηνές στο νησί. Μπορείτε να πάρετε απίθανα προϊόντα με ελάχιστα χρήματα. Μπορείτε να φάτε στις ταβέρνες, στα εστιατόρια, όπως ακριβώς θα φάτε δίπλα από το σπίτι σας, στο συνοικιακό ταβερνάκι, και ας είσαστε πάνω στη θάλασσα. Τέτοιες είναι οι τιμές στην Αίγινα. Η Αίγινα είναι από τα πιο φτηνά νησιά σε όλη την Ελλάδα. Η Αίγινα και το Αγκίστρι βεβαίως, έτσι. Μου έλεγε ένας φίλος εδώ στην Αίγινα ότι εμάς, Τάσο, εδώ στο νησί μας έχει σώσει ένα πράγμα. Δεν έχουμε αυτές τις τεράστιες παραλίες με τη χρυσή αμμούδια. Έτσι και τις είχαμε αυτές τις παραλίες, θα είχαμε γίνει Μύκονος, θα είχαμε γίνει Πάρος. Δεν τις έχουμε, και έτσι το νησί κρατιέται ακόμα από ντόπιους και από καλούς ξένους. Ποιοι είναι οι καλοί ξένοι? Είναι Γάλλοι, Άγγλοι, Γερμανοί που έχουν πάρει σπίτια από τη δεκαετία του 70 στην Αίγινα. Αυτοί συμπληρώνονται από τους Έλληνες ποιητές, λογοτέχνες, ηθοποιούς, καλλιτέχνες που έρχονται στην Αίγινα και γίνονται μια πάρα πολύ ωραία μίξη με το ντόπιο στοιχείο. Εντάξει, υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα. Όνειρο. Αυτό το ηλιοβασίλεμα, αυτά τα χρώματα, αυτήν την άβρα θα τη ζήσετε μόνο αν έρθετε στην Αίγινα. Φυσικά, Αίγινα χωρίς φιστίκι δεν γίνεται. Φρεσκοψημένο, αλατισμένο, σε παστέλι, σε πέστο για μακαρονάδες, σε παγωτό, η λίστα δεν τελειώνει ποτέ.
Το νησί είναι ο τόπος παραγωγής του μοναδικού φιστικού Αιγίνης που ξεχωρίζει για την ποιότητα και τη γεύση του. Όταν λέμε ότι η Αίγινα έχει μία γεύση, αυτή η γεύση είναι φιστίκι. Φιστίκι Αιγίνης, γνωστό πλέον παγκοσμίως. Λοιπόν, και λιφωτό, ψημένο με αλάτι, αλλά εδώ δεν έχουμε στην Αίγινα μόνο αυτό το είδος για να γευτείτε το φιστίκι. Έχουμε διάφορα πράγματα. Έχουμε παστελάκια φιστικιού. Παστελάκια φιστικιού με κακάο. Έχουμε καραμέλες φράουλα φιστικιού. Όπα. Εδώ έχουμε φιστικάτο. Φιστικό παστέλο δηλαδή με λίγα λόγια. Άκου τώρα ρε, φιστικό παστέλο. Αυτό λοιπόν κυρίες και κύριοι είναι παγωτό με γεύση φιστίκι. Αυτό εμένα είναι το αγαπημένο μου. Παιδιά δεν υπάρχει γεύση. Για πάμε Κάλλια. Πώς φαίνεται. Τέλειο. Δεν είναι σαν γλύκισμα που είπα. Δεν είναι ακριβώς παγωτό. Έχει σμούθι γεύση, επειδή έχει βάσει την κρέμα του φιστικιού. Και το τριμμένο φιστίκι από πάνω είναι ό,τι πρέπει. Στο λιμάνι μάλιστα έχει στηθεί παζάρι από το Σύλλογο Γυναικών της Αίγινας. Φιλόξενες, δραστήριες και δημιουργικές, οι κυρίες της Αίγινας μας σκλάβωσαν. Φιστίκι αυτό. Ωραία. Γλυκό του κουταλιού φιστίκι δηλαδή. Και μου το κερνάτε. Είσαστε πάρα πολύ ευγενικοί. Έχετε φάει ποτέ στη ζωή σας γλυκό του κουταλιού φιστίκι? Όχι, ακούω. Αν δεν έχετε φάει, θα πάρετε μια γεύση τώρα. Για να δούμε. Το όνομά σας? Μαρία. Μαρία. Κυρία Μαρία μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να το δοκιμάσω. Ένα λεπτό. Χάρηκα για το κορίτσι. Ευχαριστώ. Δεν θυμάμαι το όνομά σου. Ελεάνη. Καλό. Τη γλύκα του να έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Βράδυ πια θα αλλάζαμε στο ξενοδοχείο μας και θα πηγαίναμε για φαγητό μέσα στα στενάκια της πόλης. Κριτικές γεύσεις και ζωντανή μουσική. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο? Εδώ στην Αίγινα τρώμε σε μία πολύ όμορφη κριτική ελληνική ταβέρνα. Είναι η μοναδική που υπάρχει σε όλο το νησί και νομίζω ότι θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα, διότι είμαστε και μέσα στα στενάκια με όλο τον κόσμο να περνάει ακριβώς από δίπλα μας. Άρα τα πράγματα πάνε καλά. Γεια σου ρε Γιάννη, τι μας έχεις φέρει? Γκριτών γεύση σαλάτα με καραμελόμενο αμάκι επάκι, καπνιστό χοιρινό, ντοματίνια και τριμμένο ανθότυρο. Μην το παρεξηγείτε που έχει άγχος, είναι η πρώτη εμφάνιση τηλεόραση. Κολοκυθανθούς. Ωραία. Και χειροποίητα και μια γιαουρτόσα, σας παρακαλώ. Για να σε δω. Καλτσουνάκια, μυζεδόνια, χειροποίητα. Καλτσουνάκια. Βεβαίως. Άρα τα ορεκτικά είναι κριτικά βαρβάτα, όχι επεξεγέλασε. Κρεατότουρτα. Μάλιστα. Άκου κρεατότουρτα στην Αίγινα. Και βεβαίως παραδοσιακό αμπάκι με στάκα και αυγά γιγανιτά. Να σου πω, έχεις δει πολλούς εδώ πέρα, δηλαδή μόνος μου είμαι και οι συνεργάτες μου. Καναλόχο θα ταΐσεις? Είναι παραδοσιακό, κριτικό. Να είναι πλούσιο τράπεζι, έτσι. Καλή σας όρεξη. Θέλανε οι άνθρωποι να πούνε με το δικό τους τρόπο ότι πέρα από την κριτική κουζίνα έχουν και άλλα πιάτα. Το είπανε. Το επόμενο πρωί θα ταξιδεύαμε στην ενδοχώρα του νησιού. Πρώτη μας στάση, ο ναός της Αφέας Αθηνάς. Τώρα είναι πιστευτό ότι υπάρχει τέτοιος ναός στην Αίγινα, ο ναός της Αφέας. Τέτοια μεγαλοπρέπεια, τέτοια ομορφιά,
στο κέντρο του νησιού στην Ενδοχώρα και δεν έρχεται κανένας να τον δει. Πάρα πολύ κακός. Λοιπόν, στο ναό της Αφέας δεν θα έρθείτε μόνο για τον ναό. Και η θέα είναι απαράμιλη, πολύ όμορφη, κοιτάξτε λίγο. Είναι πολύ κοντά η Αγία Μαρίνα και φυσικά και ο Άγιος Νεκτάριος που θα πάμε μετά από εδώ. Αυτός ο ναός κάνει δύο ισοσκελή τρίγωνα με άλλους αρχαίους ναούς της Ελλάδας. Ποιοι είναι αυτοί? Ο ένας είναι ο ναός του Σουνίου και το Θησίο και ο άλλος είναι ο Παρθενώνας και η Δελφή. Αυτά όμως τα γράφουν οι οδηγοί και τα λένε εδώ οι ξεναγείς στους τουρίστες. Τι άλλο πρέπει να ξέρετε που δεν έχει γραφτεί πουθενά? Σε αυτόν εδώ τον ναό που βρισκόμαστε, επάνω στα αιτώματα, τι ήτανε? Ο Τροϊκός πόλεμος. Πάνω από τα αιτώματα ήταν η θεά Αθηνά. Αυτός λοιπόν εδώ ο ναός κάνει ευθεία γραμμή με τον Παρθενώνα, την Ακρόπολη δηλαδή, και την Τρία. Το πιστεύετε τώρα αυτό? Φτιάξαν ένα ναό ο οποίος είναι πλήρως ευθυγραμμισμένος με την Ακρόπολη και την Τρία. Φανταστείτε δηλαδή γιατί δουλειά μιλάμε ότι έχουν ρίξει εδώ αρχιτέκτονες και μηχανικοί. Για αυτούς τους λόγους πρέπει πιστεύω να περάσετε μια βόλτα από το συγκεκριμένο ναό, έστω και να το χαζέψετε. Επόμενος σταθμός του ρεπορτάζ μας, ο Άγιος Νεκτάριος. Επισκεφθήκαμε τη μονή της Αγίας Τριάδας που έκτισε ο Άγιος το 1904 που πρώτο ήρθε στην Αίγινα. Φίλοι μου, δεν γίνεται να έρθετε στην Αίγινα και να μην περάσετε από το μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου. Ελάτε μαζί μου μέσα. Φίλοι μου, ο Άγιος Νεκτάριος είναι ένας από τους πιο θαυματουργούς Άγιους σε όλη την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Μάλιστα, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς Άγιους της σύγχρονης εποχής μας. Κάποιοι λένε ότι είναι ο Άγιος του αιώνα μας. Για τον Άγιο της Αίγινας, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Είναι εκατομμύρια όσοι επικαλούνται την ευχή του, την ευλογία, τη συμπαράσταση και βοήθειά του. Είναι από τους Αγίους που πόνεσε τον άνθρωπο όσο λίγοι και ο λαός το κατάλαβε και ανταποκρίνεται με απίστευτη αγάπη για τον Άγιο Νεκτάριο. Τώρα θα δούμε μαζί τον τάφο του Αγίου Νεκταρίου, ενός Αγίου που υπήρξε στα τελευταία χρόνια της ζωής του Μητροπολίτης και Επίσκοπος. Και όμως, ο Άγιος Νεκτάριος, που εδώ είναι ο τάφος του, πέθανε στο Αιγινήτιο νοσοκομείο μόνο με τη σύνταξη του ΟΓΑ. Μέχρι και τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Άγιος Νεκτάριος ζούσε πιο ταπεινά και από τον πιο ταπεινό. Ο Άγιος Νεκτάριος λατρεύτηκε κυριολεκτικά από τον κόσμο, γιατί ήταν δίπλα στον κόσμο. Θέλω να ξέρετε κάτι, φίλοι μου. Τους Αγίους δεν τους κάνει η Εκκλησία. Τους Αγίους τους κάνει η αγάπη του κόσμου. Ο ναός του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα είναι ίσως ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα. Εγκαινιάστηκε 21 Μαΐου του 1994. Από τότε και μέχρι σήμερα είναι αμέτρητοι οι πιστοί που έχουν προσκυνήσει και εκατοντάδες αυτοί που μιλάνε για θαύματα που έχουν γίνει κυριολεκτικά μπροστά τους. Θέλω να ξέρετε για τον Άγιο Νεκτάριο ότι είναι από τους πιο θαυματουργούς Άγιους που έχει η Εκκλησία μας. Τα θαύματα που έχει κάνει ο Άγιος Νεκτάριος είναι πραγματικά αμέτρητα, χιλιάδες. Και γι' αυτό το λόγο έρχονται εδώ, στη συγκεκριμένη περιοχή, άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, εδώ, μέσα, Λάρνακα, ο Άγιος είναι έτσι. Μάλιστα. Εντάξει. Ναι. Είναι, το λειψανάκι του είναι εδώ που είναι το χέρι του. Είναι ολόσωμη φωτογραφία, ολόσωμη εικόνα. Λοιπόν, εδώ είναι έτσι. Έρχεται ο κόσμος και βγάζει φωτογραφία και το έχω δει και εγώ η ίδια και τα μάτια του είναι ανοιχτά. Αυτό είναι φοβερό θαύμα. Είναι, βέβαια. Το έχετε δει και εσείς δηλαδή αυτό? Βέβαια. Ξαφνικά γίνεται το lockdown, είμαστε μέσα τρεις γυναίκες, η μία να κλαίει και να λέει στον Άγιο όλο αυτό που συνέβη στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, εν πάση περιπτώσει.
Και ξαφνικά τον βλέπει. Μου λέει, τον βλέπετε? Λέω, όχι. Λυπάμαι, λέω, δεν τον βλέπω. Και ξαφνικά αρχίζω να τον βλέπω. Τι λέτε τώρα, φοβερό. Και ξέρετε κάτι, όσες φορές και να το δω, είναι η ορθοδοξία μας, είναι το βίωμα του καθενός. Αν δεν το δείτε, σαφώς δεν μπορείτε να το αισθανθείτε και να το καταλάβετε, ούτε μέσα από εδώ. Η πραγματικότητα, φίλοι μου, είναι η εξής. Είτε πιστεύετε στα θαύματα, είτε δεν πιστεύετε, δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Το θαύμα το κάνουμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας με την αγάπη, την αφοσίωση, τα πιστεύω μας και πάει λέγοντας. Άρα, για να δεις το θαύμα πρέπει και να το θέλεις. Αλλά υπάρχει περίπτωση να το δεις και να μην το καταλάβεις επειδή δεν το θέλεις. Και να θέλει και ο Άγιος να παρουσιαστεί, ξέρετε. Στον κάποιον. Θέλει ο Άγιος Νεκτάριος να παρουσιαστεί. Δεν κάνει όμως διάκριση ότι είμαστε Ορθόδοξοι μόνο στον Ορθόδοξο. Προς Θεού δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Παρουσιάζεται σε ανθρώπους που ούτε καν τον γνωρίζανε, ούτε καν τον ξέρανε ποιος ήταν ο Άγιος. Και αυτό είναι το ωραίο στον χριστιανισμό. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones. Ακολουθήστε μας στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook και κερδίστε παράλληλα πλούσια ταξιδιωτικά δώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μπείτε στους διαγωνισμούς μας και κάθε εβδομάδα, εάν είστε ο τυχερός, θα κερδίσετε διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και ξενώνες σε όλη την Ελλάδα. Αν κάνετε τον κόπο, λέω αν, και από τον Άγιο Νεκτάριο κάνετε λίγο δεξιά, θα ανέβετε στην παλιά χώρα. Παλιόχώρα το λένε εδώ οι ντόπιοι. Και τι είναι? Η παλιά πρωτεύουσα της Αίγινας. Τη φτιάξανε τον 9ο αιώνα εδώ οι ντόπιοι. Γιατί πιστεύετε? Για να γλιτώσουνε από τους πειρατές, τους Τούρκους. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Ναι, μεν μπήκανε στην ενδοχώρα, αλλά επειδή η πειρατεία ήταν ένα ωραίο επάγγελμα εκείνη την εποχή, οι μισοί Αιγινίτες γίνανε πειρατές. Και εδώ, για να ξέρετε, υπήρχαν κάποτε 366 εκκλησίες. Μία εκκλησία για κάθε μία ημέρα του χρόνου. Είχανε πολλά σπίτια, πάνω από 800, όπου βεβαίως σήμερα τα περισσότερα είναι ερείπια. Έλα ρε, έχουν τις εκκλησίες ανοιχτές. Αιώνων εκκλησίες, έτσι, κοιτάξτε. Τις παλιές τοιχογραφίες, τις βλέπετε. Σειρά έχει στην ενδοχώρα της Αίγινας ένα μυστικό του νησιού που ξέρουν ελάχιστοι. Βρίσκεστε σε έναν αρχαίο ελαιώνα, όπως ακριβώς σας το λέω. Αυτό εδώ το μέρος έχει ελιές με ηλικία από 150 χρόνια μέχρι και 1500. Στη θέση Σφυρίχτρες, σε μια δύσβατη και απομονωμένη κοιλάδα, φιλοξενούνται οι περαιονόβιες ελιές που στέκουν αγέροχες εδώ και πολλές εκατοντάδες χρόνια. Είναι ο αρχαίος ελαιώνας της Αίγινας, άξιος θαυμασμού και μοναδικός. Βρισκόμαστε σε μια κοιλάδα εδώ του νησιού. Για να έρθετε δεν είναι πολύ εύκολο. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν ελάχιστες ταμπέλες και εκτός από αυτό δεν υπάρχει και δρόμος. Πρέπει κυρίως, αν δεν έχετε 4x4, να έρθετε με τα πόδια. Ο μόνος που το έχει ανακαλύψει το μέρος είναι ένας μεγάλος, τεράστιος οικοσμόδας που το 2005 είχε κάνει εδώ τη φωτογράφηση για την κολεξιόν του. Ένα λεπτό, παιδιά, να δούμε τι έχει βρει η Κάλλια. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ελεάνα, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ. Είστε πετάξει ντρόμ και εγώ με το Ελεάνα και θα είμαστε εδώ. Έλα εδώ, Ελεάνα. 3, 2, 1. Εικόνες! Μετά τον ελαιώνα θα γυρνούσαμε στο ξενοδοχείο μας για λίγη ξεκούραση και αυτό θα ήταν μια χρυσή ευκαιρία για εμένα για να σας παρουσιάσω
το μοναδικό και ολοκέντρουγιο πεντάστερο της Αίγινας κοντά στην Πέρδικα. Ελάτε, γιατί θα εκπλαγείτε νομίζω, είναι πολύ ωραίο ξενοδοχείο, ελάτε. Με τίποτα δεν περιμένεις να δεις τέτοιο ξενοδοχείο εδώ στην Αίγινα. Αυτό ξέρετε ήταν ένα παλιό ξενοδοχείο, κυριολεκτικά ερείπιο, το έχουν εγκαταλείψει, μπήκανε, το ανακαινήσανε και είναι ένα αληθινό διαμαντάκι στην Αίγινα. Αυτό εδώ είναι το δωμάτιο που μένω. Είμαι κυριολεκτικά πάνω στη θάλασσα, έλατε να σας το δείξω και από εδώ. Προσέξτε με λίγο, αυτό είναι το μπαλκόνι μου, το βλέπετε. Και αυτή εδώ είναι η θέα μου. Παιδιά, σήμερα το ρεπορτάζ έχει περιπέτεια στις θάλασσες της Αίγινας. Θα πάμε με ένα ταχύπλο, θα τις δούμε όλες. Αλλά πρώτα, επειδή έχω ξυπνήσει και νωρίς, όπως έχετε καταλάβει, θα μου δώσετε λίγα λεπτά. Να φω το τσουρεκάκι μου, να πιω τον καφέ μου και φύγαμε. Το επόμενο πρωί είχε έρθει η ώρα για την θαλάσσια περιήγηση των εικόνων. Η Αίγινα έχει παραλίες για κάθε γούστο. Οργανωμένες, μοναχικές, με φαγητό, με βράχια, με άμμο. Εμείς με το μικρό φουσκωτό μας θα ζούσαμε μοναδικές στιγμές στα γαλαζοπράσινα νερά του νησιού. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, βλέπουμε το κλίμα. Μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες εδώ της Αίγινας, με πάρα πολύ κόσμο κάλια όπως βλέπεις. Είναι γεμάτη και είναι και νωρίς. Είναι νωρίς, έρχονται να πιάσουν ξαπλώστρα, είναι Κυριακή σήμερα και γίνεται το πανηγύρι, αντιλαμβάνεστε έτσι. Σήκω λίγο Ελένα να το δείξουμε λίγο αυτό στον κόσμο. Είναι σε φοβερή τοποθεσία να ξέρετε το κλίμα, σε πραγματικά φοβερή τοποθεσία. Σκάφη, από πότε είναι εδώ? Αυτά που είναι δεμένα, ναι. Με πριμάτσες. Πριμάτσες είναι, ξέρεις, τα σκηνάκια που δένουμε στα βράχια για να κρατάει το σκάφος, να μην πηγαίνει αριστερά-δεξιά. Μπροστά άγκυρα, πίσω πριμάτσες. Αυτά τα σκάφη είναι εδώ μπορεί και μία, μπορεί και δύο μέρες. Εδώ έχουν διανυκτερεύσει, δηλαδή ξυπνάνε οι άνθρωποι και είναι σε αυτό το περιβάλλον. Παράδεισος. Εδώ το μέρος. Είμαστε ακριβώς στο πίσω μέρος της Μονής. Εδώ είναι η περίφημη Φώκο Σπηλιά, σε αυτήν εδώ τη σχισμή που βλέπετε. Εδώ τα νερά είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφα, κρυστάλλινα. Το ωραίο, ξέρετε ποιο είναι, ότι από την Αίγινα νοικιάζουν σκαφάκια με μηχανές 30 ύπων που δεν χρειάζονται δίπλωμα, οπότε τα παίρνετε και έρχεστε εδώ αρκεί να είσαστε σοβαροί και προσεκτική και να τηρείτε όλα τα μέτρα ασφαλείας. Αλλιώς, κοιτάξτε να δείτε, νοικιάζεται σκάφος με καπετάνιο, νάτο, εκεί, και έχετε αυτή την εμπειρία με ένα ωραίο εστιοπλοϊκό. Καλά, παιδιά, κοιτάξτε εδώ που είμαστε. Εντάξει, οκ. Okay. Απίθανο! Έλα ρε φίλε, κοιτάξτε μια καταπληκτική σπηλιά. Μπορεί ίσως κάποιος να θεωρήσει ότι εντάξει ρε παιδί μου, όλες οι παραλίες ίδιες είναι. Όλα τα beach bars έχουν τα καλά και τα κακά τους. Σωστό! Αυτό όμως δεν μπορείς να το πεις για το νησάκι Μονή στην Αίγινα. Yeah,
Συγγνώμη, είναι μία Κωνσταντίνα μου φοβερή εμπειρία. Αυτό, παιδιά που θα ζήσετε στη Μονή, ειδικά εσείς και τα παιδιά σας, είναι πραγματικά ασυναγώνιστο. Ταΐζουνε τα ελάφια εδώ στο νησάκι της Αίγινας, στο στόμα κυριολεκτικά. Κωνσταντίνα, μας το λέγανε, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Συμβαίνει. Υπάρχει. Τώρα σοβαρά, εσείς που το βλέπετε το πιστεύετε. Έχετε ξανάρθει? Όχι, εδώ πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Και έχετε μείνει. Εγώ είμαι που κάνω τις εικόνες και φανταστείτε και εγώ έχω εκπλαγεί. Έχεις γυρίσει όλο τον κόσμο, το είδες? Όχι, αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Ευαγγελία, είδες πως αγαπάει? Για να δούμε. Για να δούμε. Έλα ρε μικρό, έλα ρε μικρό, έλα ρε μικρό. Πού θα το ξαναδείς, Ευαγγελία, άστα. Πρόκειται για ένα μέρος που συνδυάζει τυρκουάζ νερά, πυκνή βλάστηση, ελάφια, αγριοκάτσικα και παγόνια να βολτάρουν ανέμελα στο beach bar για να κάνουν παρέα στους επισκέπτες του νησιού. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι μόλις τα παιδάκια βλέπουν αυτό το θέαμα, γίνεται χαμός. Εκστασιάζονται, έτσι, τρελαίνονται. Θέλουν να ψωνίσουν όλη την καντίνα για να ταΐσουν τα ελαφάκια. Τα οποία ελαφάκια είναι πάρα πολύ λιχούδικα και με το που βλέπουν φαγητό πέφτουν με τα μούτρα κατευθείαν, έτσι. Έλα εδώ, αγάπη μου, και εσύ έλα εδώ. Απίθανο ότι ταΐζουμε τα ελαφάκια, ρε παιδιά. Απίθανο. Θες κι εσύ? Εγώ δεν είμαι ελαφάκι. Αλλά θέλω, πεινάω, η αλήθεια είναι. Δεν τα ελαφάκια. Δεν υπάρχει αυτό. Από τις πιο ωραίες ταξιδιωτικές εμπειρίες που έχω, παιδιά, στην Ελλάδα, είναι απίθανο αυτό που συμβαίνει σήμερα εδώ στη Μονή, στην Αίγινα. Θέλω ο κόσμος να το ζήσει, συμφωνείς? Και το ωραίο είναι ότι δεν χρειάζεται να πας στο εξωτερικό για να τα κάνεις όλα αυτά. Όχι. Όχι. Τα έχουμε στην πόρτα μας και δεν τα ξέρουμε. Αυτή είναι η Αίγινα, μία ώρα από την Αθήνα. Yeah. Η Μονή είναι ένα μικρό παραδεισένιο νησάκι απέναντι από την Πέρδικα που προσφέρει όλα τα παραπάνω στους τουρίστες του νησιού. Μετά τη Μονή, το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα πηγαίναμε στο γραφικό χωριουδάκι της Πέρδικας. Η Πέρδικα, στα 9 χιλιόμετρα από την Αίγινα, είναι ένας γραφικός οικισμός με όμορφα σπιτάκια, με λουλουδιασμένες αυλές και ένα λιμανάκι με ταβερνούλες για φρέσκο ψάρι. Ένα άλλο σημείο εδώ στην Αίγινα που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείτε είναι το γραφικό λιμανάκι της Πέρδικας, το οποίο έχει και παραλία. Η παραλία είναι αυτή εδώ, τη βλέπετε. Αλλά το πιο ωραίο είναι αυτό εδώ το γραφικό λιμανάκι. Τώρα είμαστε κόντρα στον ήλιο, αλλά δεν πειράζει. Είναι η ώρα του ηλιοβασιλέματος, γι' αυτό άλλωστε ήρθαμε για το ηλιοβασίλεμα. Και σας πληροφορώ ότι θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα αν επιλέξετε ένα από τα ταβερνάκια εκεί πάνω να φάτε το ολόφρεσκο ψαράκι σας. Το ωραίο της ιστορίας, παιδιά, είναι το εξής, ότι κάθε συγκεντρός εδώ το ψαράκι σου, λάτε εδώ να δείτε, λάτε εδώ, και έχεις αυτή τη θέα, βλέπετε, αυτό λατρεύουν όλοι στην Πέρδικα, αυτήν την εικόνα. Επίσης, εδώ τα ταβερνάκια, να ξέρετε, είναι ένα κένα στο φρέσκο ψάρι. Να, το χταποδάκι είναι έτοιμο να ψηθεί για εσάς, σας περιμένουν εδώ οι άνθρωποι. Αυτό λοιπόν είναι η Πέρδικα, αυτό εδώ το όμορφο κομματάκι το οποίο βλέπετε, το πολύ χαρακτηριστικό της Αίγινας. Θεωρείται, ξέρετε, η Πέρδικα ένας προορισμός από μόνος του. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν το σκάφος τους από την Αθήνα και έρχονται μόνο στην Πέρδικα. Τρώνε το ψαράκι τους, κάνουν μπάνιο απέναντι στη Μονή και σηκώνονται και φεύγουν. Φανταστείτε δηλαδή τι δύναμη έχει αυτό το μέρος. Ακόμα στην Πέρδικα είμαστε. Ωραία εικόνα.
Τέτοια γραφικά σπιτάκια εμένα προσωπικά με τρελαίνουνε, παθαίνω πλάκα. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, και ελάτε και εδώ δεξιά. Και αυτή εδώ η γωνία είναι πάρα πολύ ωραία. Κατερίνα, τι κάνεις, είσαι καλά? Είμαι καλά. Από πού είσαι, Κατερίνα μου? Από Αθήνα, από Μαρούσι. Και ήρθες για διακοπές? Ήρθα για 3 μέρες, ναι. 3 μέρες. Σου αρέσει η Πέρδικα? Μου αρέσει η Πέρδικα. Μου αρέσει περισσότερο από όλη την Αίγυπτο. Σοβαρά μιλάς? Ναι. Άρα είσαι φανατική της Πέρδικας? Ναι. Γιατί, επειδή έχει ωραίο λιμάνι, γραφικό κτλ.? Έτσι. Έχει ωραίο για βασίλειο από εδώ να πάει. Σοβαρά? Σοβαρά. Αφού το λέει Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε. Κατερίνα μου, είσαι πάρα πολύ καλή. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Κατερινάκη. Πάμε. Όσους κι αν έχω συναντήσει στην Πέρδικα, όλοι μου μιλάνε για το ηλιοβασίλεμα. Φυσικά θα κάτσω και θα το δω. Μην το συζητάτε και θα το δείτε κι εσείς μαζί μου. Πάμε. Μιλώντας με τους κατοίκους της Πέρδικας, αλλά και γενικά του νησιού, κατάλαβα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι η ίδρευση. Το νησί διψάει για νερό εδώ και δεκάδες χρόνια, κι ας είναι μόλις μισή ώρα από τον Πειραιά. Το ευτύχημα είναι ότι από τον προσεχή Οκτώβρη το πρόβλημα αυτό θα λυθεί οριστικά, καθώς η περιφέρεια Αττικής θα παραδώσει αγωγό ίδρευσης που θα συνδέει την Αίγινα με το δίκτυο της ΕΙΔΑΠ. Και κατευθείαν από την Πέρδικα σας βρήκα το καλύτερο μαγαζί, το οποίο είναι κυριολεκτικά όμως πάνω στη θάλασσα, έτσι. Αυτό είναι το τραπεζάκι μου, αυτή η καρεκλίτσα μου. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, θα έχω το τελευταίο μου δείπνο στο πανέμορφο νησί της Αίγινας. Σας αφήνω να απολαύσετε μερικά πραγματικά ονειρικά πλάνα και μετά ξαναλάτε εδώ μαζί μου. Σαγανάκι πεσκανδρίτσας. Πω, τρελαίνομαι για πεσκανδρίτσα, να ξέρεις, ε. Σουπιά πολύτικη. Σουπιά πολύτικη, μάλιστα. Είναι σουπιά με το μελάνι της. Τάσο μου, έχουμε έρθει σήμερα σε ένα μέρος πραγματικά ονειρικό, πάρα πολύ ρομαντικό και δεν είμαστε πάνω στη θάλασσα. Είναι από τα λίγα μέρη στην Ελλάδα που έρχεσαι και είσαι μέσα στη θάλασσα. Βλέπεις τα σκαφάκια που είναι εδώ. Οι περισσότεροι έρχονται εδώ πέρα είτε για φαγητό και κάθονται, είτε παίρνουν το φαγητό τους σε πακέτο και γυρίζουν πίσω στα σκαφάκια. Είναι ένα hot σημείο της Αίγινας, δεν το συζητώ αυτό. Προφανέστατα έχει το καλύτερο ψάρι, ίσως νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Αίγινα. Είναι από τα μέρη, ρε παιδί μου, αυτό έλεγα στην Καλιά προηγουμένως, που τα ερωτεύεσαι με την πρώτη ματιά. Είναι κεραυνοβόλος έρωτας αυτό το εστιατόριο. Και πάμε και στο φαγητό. Κοιτάξτε τώρα παρουσίαση. Απίθανα πιάτα, πεσκανδρίτσα, σαλάτα με γαρίδες, ρεγκό σαλάτα. Τρώμε νομίζω καταπληκτικά πάνω στο κύμα και νομίζω ότι είναι ο ομορφότερος και ο καλύτερος τρόπος για να ολοκληρώσουμε την αποστολή μας στην Αίγινα. Παιδιά, αυτό είναι το τελευταίο μας ταξίδι για τη φετινή σεζόν και νομίζω ότι το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν θα μπορούσε να κλείσει καλύτερα. Και από εδώ λοιπόν, από αυτό το καταπληκτικό εστιατόριο, μέχρι τις επόμενες εικόνες. Να είστε όλοι καλά. Ένα ταξίδι στην Αίγινα ολοκληρώνεται με μια βόλτα στο Αγκίστρι. Θα κολυμπήσετε σε καταγάλανα νερά και θα απολαύσετε οικονομικές διακοπές σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον. Ακολουθήστε μας στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook και κερδίστε παράλληλα πλούσια ταξιδιωτικά δώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μπείτε στους διαγωνισμούς μας και κάθε εβδομάδα, εάν είστε ο τυχερός, θα κερδίσετε διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και ξενώνες σε όλη την Ελλάδα. Έλα, δώσε.
Μιλάει στο ελαφάκι, μαζέψου, λες και θα καταλάβει το ελαφάκι ότι θα μαζευτεί. Λοιπόν, 3-2-1 και στεκόμαστε ακίνητοι. 3-2-1. 3-2-1. Όπα, όπα, όπα. Καλέ, θα μου τα φάνε όλα. Ρεγκοσαλάτα. Άμα να λέμε τα ίδια, να επαναλαμβανόμαστε. Ρέγκα. Για να λέγεται ρεγκοσαλάτα, εσείς τι λέτε? Ρέγκα. Ρέγκα. Ωραία, συνήθεια. Ρέγκα ρέγκας και ρέγκα φέτο, όπως θα δείτε εδώ. Και κρεμμυδάκι που ταιριάζει εξαιρετικά. Κουτούλιζε, παιδιά.